Όπως είναι γνωστό, εδώ και λίγο καιρό είχε ανασταλεί η λειτουργία του σε συγκρίτη της Ευαγγελίστριας για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση και βέβαια δεν αφήσαμε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη αυτό το διάστημα για τρόφιμα. Σήμερα έγινε μία σύσκεψη εδώ με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο και βρήκαμε μια εφικτή λύση προσωρινή, ώστε τη Δευτέρα πρώτα Θεός να ξεκινήσει και πάλι το συσίτιο. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ και χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Ευχόμαστε από εδώ και πέρα να πάνε καλά. Όπως είχαμε δηλώσει στις 17 Σεπτέμβρη, που το συσίτιο της Ευαγγελίστριας σταμάτησε να λειτουργεί, ότι είμαστε πάρα πολύ θλιμμένοι, έτσι σήμερα που αποφασίσαμε από κοινού και βρέθηκαν κάποιες λύσεις για να ξεκινήσει, δηλώνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλο αυτό το διάστημα οφείλουμε να πούμε ότι χωρίς μεγάλη δημοσιότητα, ίσως χωρίς καθόλου δημοσιότητα, προσπαθούσε η Εκκλησία της Ευαγγελίστριας να συνεχίσει με κάθε τρόπο να στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι έχει βρεθεί μια προσωρινή λύση, έτσι ώστε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το Σεπτέμβριο και όχι μόνο το Σεπτέμβριο, και τους προηγούμενους μήνες μέσω καταγγελιών για τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται τα τρόφιμα ή που ακριβώς στεγάζεται το συσίτιο, θα ξεπεραστούν για ένα χρονικό διάστημα με τη συνεργασία του Δήμου, μιας και βρέθηκαν αποθηκευτικοί χώροι, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το συσίτιο. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η ανησυχία μας από την πρώτη στιγμή ήταν οι 150 άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να τρέφονται μέσα από αυτό τη δυσκολότερη ίσως εποχή που περνάει η χώρα μας. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το συσίτιο θα ξαναξεκινήσει τη Δευτέρα. Έτσι, αυτό το μεγάλο θέμα της συγκεκριμένης δομής θεωρούμε ότι σε πρώτη φάση λύνεται. Θα ήθελα εδώ, επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω με την όλη κατάσταση, να πω ότι αυτό που πρέπει να γίνει την εποχή της κρίσης είναι όλοι να αγκαλιάσουμε αυτές τις δομές. Όλοι να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που εθελοντικά προσφέρουν στο συνάνθρωπό τους. Ακόμα και όταν υπάρχουν προβλήματα, μπορούμε να τα λύνουμε από κοινού. Οι καταγγελίες σε τέτοιες διαδικασίες δεν χωράνε, ούτε είναι μία τακτική που μας τιμά. Αυτό πρέπει να σταματήσει, να μην επαναληφθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν λύσεις για όλα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες κατά του ιερέα συγκεκριμένα και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε το συσίτιο σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των τροφίμων και τις εγκαταστάσεις. Θεωρώ δικαιολογημένο το ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσε μόνος του να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Ήταν μια αμυντική απόφαση και ενέργεια να σταματήσει η διανομή του συσίτιου. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα λύνονται. Πρέπει να το δούμε και από το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και από το θέμα των υπηρεσιών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα, να χρειαζόταν αυτή η διακοπή. Απ' τη μία, όταν λείπει κάτι, καταλαβαίνει τη σπουδαιότητά του. Αυτό το ξέρουμε σαν δίδαγμα σε όλη μας τη ζωή και στην κοινωνία σήμερα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι όλοι οι φορείς πάλι στάθηκαν δίπλα, έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Μερικές φορές ίσως χρειάζονται για αυτά τα ακραία μέτρα. Φυσικά, εδώ θα μπορούσαμε να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν το συζητάμε από τον κόσμο. Όμως στάθηκε η Εκκλησία δίπλα, μπορεί να μην έχει δημοσιότητα αυτό, όμως για ένα μήνα μοιραζόταν φαΐ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε μια λύση για το συσίτιο και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν αφού το συσίτιο σταμάτησε. Συνεχίζοντας αυτό που ρωτήσατε, καταρχήν τον Δήμαρχο να απεμπλέξουμε το όλο θέμα από το κτίριο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εντάξει το συγκεκριμένο έργο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ήδη υπάρχει μια άρτια μελέτη του Δημοναυτιλίου. Δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να ενταχθεί στο υπάρχον Κουπουσού. Θα υπάρξει όμως η δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα και θα ενταχθεί στο επόμενο. Αυτά έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σήμερα ξαναξεκινάει το συζήτημα μετά την ανακοίνωση την οποία έκανε ο Σεβασμιότατος. Άρα υπάρχει λύση για τους πολλούς συμπατριώτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, επανέρχεται πάλι το μεγαλείο του εθελοντισμού στην πόλη του Ναυπλίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το συσίτιο δεν είναι έργο ούτε του Παπαλευθέρου, ούτε κανενός από εμάς, ούτε κανενός μεμονωμένα των εθελοντών. Είναι του συνόλου αυτών των ανθρώπων και αυτό είναι πράγματι μεγαλειώδες. Είναι μεγαλείο ψυχής αυτή η κατάθεση την οποία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι πραγματικά υπήρχαν πολλές άδικες επιθέσεις προς τον Παπαλευθέρη για το θέμα, καταρχήν, της αποθήκευσης του τροφίμου και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα της λειτουργίας του συσιτίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από την κουβέντα που έγινε και με τις λύσεις που δόθηκαν και από το Δήμο Ναυπλίου, υπάρχει δυνατότητα πλέον για σύντομο χρονικό διάστημα
να κάνουμε ξανά το συσίτιο και είμαστε βέβαιοι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις και για το κτίριο με την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου. Επίσης, και τελειώνω με αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο νέο πλαίσιο στήριξης πρέπει να ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απευθύνεται στους συμπατριώτες μας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν καλό τρόπο διαβίωσης και ένα μεγάλο ποσό από το κομμάτι που θα βρίσκεται στο ΠΕΠ, στο δικό μας κομμάτι, θα διατεθεί για τέτοιες δράσεις και ακόμα και προς το λειτουργικό μέρος του χαρακτήρα, όχι μόνο των υποδομών. Και αυτό είναι το σημαντικό που υπάρχει και είναι κατάκτηση της ελληνικής πολιτείας σε αυτή την προγραμματική περίοδο, ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες δομές όχι μόνο με υποδομές, αλλά και στη λειτουργικότητα. Και να καλέσω με την ευκαιρία αυτή όλους τους πολίτες της Αργολίδας να ξανασυνεχίσουν να συνεισφέρουν σε έργα σαν γι' αυτό. Παρακαλώ. Έχετε αναλογιστεί καθόλου ότι η καθόλου ανθρώπινη αντίδραση του ιερέα, μαθητές, επιστολές κλπ. Μπορεί να οφείλεται και στις υποσχέσεις που δόθηκαν από την περιφέρεια. Ναι, η οποία μας απαντάτε εσείς αυτή τη στιγμή. Όχι, σας έχει απαντήσει ο Παπαλευθέρης. Αν παρατηρήσετε τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Παπαλευθέρης και το Συμβούλιο της Ευαγγελιστρίας, ουδέποτε είπε ότι εμείς δεν τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας. Υπήρχαν δυσλειτουργίες, παλέψαμε πάρα πολύ για να ενταχθεί το έργο σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Ήταν αδύνατο γιατί ήταν στο τέλος του όταν έφτασε η κατάθεση της συγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Ναυπλίου, με τον οποίο είμαστε σε συνεργασία από την πρώτη στιγμή για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Και σας λέω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη υπόσχεση. Όχι, δεν φταίει κανένας, να σας πω τι έγινε. Υπήρξαν συνεχείς καταγγελίες, αν δείτε και τα τοπικά blogs, σε σχέση και με τα τρόφιμα και με τον τρόπο που λειτουργεί το συσίτιο, συγκεκριμένες υποδομές και όλα αυτά. Αυτό πραγματικά ήταν ένα βάρος ευθύνης, το οποίο πραγματικά ο Παπαλευθέρης και το Συμβούλιο δεν μπορούσαν να το αντέξουν, και σε αυτή τη λογική, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι αλήθεια, εφόσον σήμερα μιλάμε για την έναρξη ξανά, σταμάτησαν το συσίτιο, συνέχισαν να διανύμουν τρόφιμα. Φυσικά κανένας δεν έμεινε πεινασμένος, και αυτό είναι το σημαντικό. Και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις που να απαντάει ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, και είναι κακό να το λέμε τώρα, και σε αυτούς τους ανθρώπους που κάναν τις καταγγελίες. Σε ό,τι αφορά το κτίριο, και σας το ξαναλέω και το απεμπλέκω από τη σημερινή συζήτηση, ισχύει αυτό που έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ότι το έργο θα είναι ενταγμένο στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως προβλέπει η μελέτη του, διότι πρόκειται για μια δομή κοινωνική, η οποία πραγματικά παράγει έργο εθελοντικό από πολίτες της πόλης, και αυτό το πράγμα δεν είναι ζήτημα επιβράβευσης, έτσι πρέπει να γίνεται.